Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου διοργανώνει για άλλη μια χρονιά την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για πρόληψη και αντιμετώπιση της υπέρτασης. Με το μήνυμα «Μέτρησε την πίεσή σου, ρύθμισε την, ζήσε περισσότερο», η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τους παράγοντες κινδύνου της υψηλής αρτηριακής πίεσης, τη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία. Η έναρξη της εκστρατείας πραγματοποιείται με τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας Μετοχημή και τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Καθόλου τυχαία, η υπέρταση χαρακτηρίζεται συχνά ως ισοπυρός δολοφόνος, καθώς δεν προκαλεί εμφανή σημάδια και συμπτώματα που θα μας κινητοποιήσουν. Όταν η πίεση μας είναι αυξημένη, μπορεί να επηρεάσει πολλά από τα όργανα του σώματός μας μέσω των αρνητικών επιπτώσεών της στην καρδιά και τις αρτηρίες μας. Μερικοί μόνο από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μας βλάπτει η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι η σκλήρυνση και η στένωση των αρτηριών μας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπέρταση προσλαμβάνει διαστάσεις πανδημίας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από την νόσο, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθιστική ζωή, την απουσία σωματικής άσκησης, την παχυσαρκία, το στρες και το κάπνισμα. Σύμφωνα με τα στατιστικά, ένας στους 5 Κύπριους πολίτες είναι υπερτασιακός. Καλούμε τους πολίτες να διαθέσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους και να ακούσουν με προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών ιατρών και να ωφεληθούν από αυτή την ανιδιοτελή προσπάθεια. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αφού η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί έναν από τους συχνότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα μυοκαρδίου, υποδεικνύοντας ότι η συχνή μέτρησή της αποτελεί σημαντικό όπλο για την σωστή ρύθμισή της. Να προειδοποιήσουμε.